Στο Ρέθυμνο θα έχουμε μία πολύ καλή δράση με τίτλο «Ζωές κομμένες στα δύο». Πάνω σε μία ιδέα του ιστορικού, έχει φτιαχτεί και ένα κόμικ, θα τα ακούσουμε τώρα, με εικονογράφηση, πάνω σε μία ιδέα του ιστορικού του Βλάση του Αγτζίδη, ο οποίος, θα πρέπει να το πω, κάνει ό,τι μπορεί αυτά τα 100 χρόνια και όχι μόνο αυτός. Εγώ σήμερα θα μιλήσω με έναν από τους ανθρώπους που προσπαθεί να σμπρώξει για τα καλά την ιδέα των ανοιχτών συζητήσεων και δράσεων, διαδράσεων, τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει από την υπόθεση των γερμανικών επανορθώσεων, τον κύριο Μάρκο Χαρίτο. Αν κρίνω από το επίθετο, ρίζα πρέπει να έχει. Καλημέρα κύριε Χαρίτο. Καλημέρα σας. Έχετε κι εσείς μικρασιάτικη ρίζα? Η καταγωγή των δύο γιαγιάδων μου είναι από την Ανατολική Θράκη και ο παππούς μου ήρθε από την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Άρα έχετε κι εσείς ρίζα Ελλήνων που μπήκαν στο δρόμο της προσφυγιάς. Θέλω ναι, μου πείτε πριν από οτιδήποτε άλλο, έχουμε φτάσει στο Μάρτιο. Πάμε για 25 Μαρτίου. Περάσαν 200 χρόνια και δεν ακούμπησαν, πάμε 201. Και είμαστε και 100 χρόνια φέτος από τη μικρασιατική καταστροφή. Θα περάσουν και δεν θα ακουμπήσουν ούτε αυτά? Ελπίζω να μην συμβεί αυτό το πράγμα και ελπίζω να καταλάβουμε τι σημαίνει όλη αυτή η αλλαγή που υπήρχε σε εκείνη τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Γιατί ουσιαστικά σε αυτές τις δύο πρώτες δεκαετίες, τη δεύτερη μάλλον και την τρίτη δεκαετία, τη δεκαετία του 10 και τη δεκαετία του 20, αλλοιώθηκε ό,τι είχε πετύχει ο Ελληνισμός από το 700 π.Χ. 800 με την μετανάστευση στα παράλια της Μικράς Ασίας και της Μαύρης Θάλασσας. Αυτό χάθηκε εκείνη την περίοδο και ίσως δεν έχει συνειδητοποιηθεί πόσο μεγάλη καταστροφή ήταν αυτό το πράγμα. Γιατί περισσότερα από 2.500 χρόνια, σχεδόν 3.000 χρόνια, ο Ελληνισμός βρισκόταν σε όλα τα παράλια της Μεσογείου και σε όλα τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Και αυτή ήταν η έκταση. Η έκταση του Ελληνισμού δεν μετριέται με έδαφος, μετριέται με θάλασσα. Έχετε δίκιο. Έκλεισαν επιστρεπτή μία κατάσταση η οποία, αν θέλετε, έβαζε και το αποτύπωμα του Έλληνα ως οικουμενικού ανθρώπου. Για μιλήστε μου λίγο για τη δράση καταρχάς και θα πούμε. Η δράση είναι μία δράση του εκπαιδευτικού δικτύου Αθηνά που έχει έδρα το Ρέθυμνο. Mm-hmm. Είναι στα πλαίσια, είναι μια πρόταση που έγινε προς το Υπουργείο Πολιτισμού στα πλαίσια προσκλήσεων, των ετήσιων προσκλήσεων του 2021. Εγκρίθηκε και εκτελείται. Στα πλαίσια αυτής της δράσης δημιουργήθηκε ένα κόμικ το οποίο, ας το πούμε, είναι μια συνοπτική ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής και των συνεπαγόμενων αποτελεσμάτων πάνω στους πρόσφυγες μέσα από τα μάτια μιας οικογένειας, η οποία ξεκινάει καλοβαλμένη από ένα χωριό της έξω από τη Σμύρνη και καταλήγει, αφού περάσει όλη την περιπέτεια της καταστροφής της Σμύρνης, το να περάσει απέναντι στην Ελλάδα, το να έχει την προσωρινή εγκατάσταση, το να μεταφερθεί στον τελικό τόπο εγκατάστασής της. Και βλέπουμε μέσα σε 30 περίπου σελίδες, βλέπουμε όλη αυτή την ιστορία. Είναι ένα κόμικ, η ιδέα ήταν του Βλάση του Αγγλίδη και το σενάριο και η εικονογράφηση είναι του Θανάση Πέτρου, ο οποίος έχει, ας το πούμε, εξειδικευτεί στην περίοδο γιατί έχει κάνει τους όμηρους του Γκέρλιτς το 1922, δηλαδή έχει πλέον σε αυτή την περίοδο έχει εξειδικευτεί. Έχει εντρυφήσει ιδιαίτερα. Έχει εντρυφήσει. Εσείς, κύριε Χαρίτο, σε αυτή τη δράση που θα γίνει, θα πρέπει να πω σε 11.30 το πρωί στο Ρέθυμνο, στο χώρο εκδηλώσεων του κέντρου. Κυριακής. Στο κέντρο Παράπλους. Είναι στο χώρο εκδηλώσεων του κέντρου Παράπλους. Εκεί θα προλογίσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ρεθύμνιων Μικρασιετών, ο κύριος Καψαλάκης. Θα είναι και η αντιδήμαρχος, η κυρία Πέπη Μπυρλυράκη. Και η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Βλάση Αγτζίδη, τον ιστορικό, τον κύριο Θανάση Πέτρου που μας είπατε έχει αναλάβει την εικονογράφηση και από εσάς του site της δράσης. Αυτό τι είναι?
Για να μείνει ένα αποτύπωμα και το οποίο να έχει συνέχεια, και φαίνεται πως θα έχει συνέχεια, γιατί εκτός από αυτή την εκδήλωση, σήμερα υπάρχει μια εκδήλωση στην Κηφισιά, στις 10 Απριλίου θα υπάρχει μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και την επόμενη εβδομάδα δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς ημερομηνία, θα υπάρχει στη Θήβα. Mm. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη διάχυση αυτής της πεντάλιας εκδηλώσεων, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο το κόμι και την παρουσίασή του, περιλαμβάνει και μια έκθεση η οποία λέγεται «Τα πρόσωπα της Ιωνίας» και είναι φωτογραφίες και μια σύντομη αναφορά στην περιπέτεια και στην ιστορία διαφόρων οικογενειών ή ανθρώπων που τους ξεκινάμε από τη Μικρά Ασία και τους φτάνουμε σε διάφορες περιπτώσεις και μέχρι που κατέληξαν στο εξωτερικό, μετανάστες στην Ελλάδα, σκοτώθηκαν, χάθηκαν. Mm-hmm. Είναι μια έκθεση και αυτή οργανωμένη πάνω σε υλικό που έχει συγκεντρώσει ο Βλάσης ο Αζίδης. Και επίσης μέσα στο site μπορείς να βρεις το κόμικ, να το διαβάσεις. Μπορείς να βρεις την έκθεση, να τη δεις σε slide show ή σε κάδρα που τα μόνο σου χειρίζεσαι ποιο θες να δεις. Μπορείς να κατεβάσεις μια περίπου 50 σελίδων συμπυκνωμένη ιστορία από το 700 π.Χ. του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας μέχρι και μετά την μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή μέχρι και τη συνθήκη της Λοζάνης, το οποίο είναι ένα site το όποιος θέλει να καταλάβει τι ήταν όλη αυτή η υπόθεση, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος. Το όνομά του είναι livesoftherefugees.org, μία λέξη εννοείται. Mm. Και θα φορτώνεται συνέχεια με υλικό από τις εκδηλώσεις και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ένα πόλο έλξης, να συγκεντρώσουμε και άλλο υλικό και να γίνουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις διάχυσης. Επειδή λέει εδώ πέρα η Ματούλα, να το επαναλάβω εγώ, Ματούλα μου, livesoftherefugees.org. Αυτή είναι η επίσημη σελίδα του site της δράσης. Lives, λοιπόν, of refugees.org. Κύριε Χαρίτο, επειδή φαντάζομαι ότι αυτό που ενδιαφέρει εδώ από αυτές τις προσπάθειες και τις δράσεις είναι να υπάρχει και μια διαδραστικότητα. Φαντάζομαι ότι στις εκδηλώσεις ακολουθεί και διάλογος, έτσι, πέρα από την παρουσίαση. Ναι, εννοείται. Και η ουσία είναι να δούμε και τα σημερινά προβλήματα των μεταναστευτικών ρευμάτων μέσα από την εμπειρία αυτή. Δηλαδή, σαν λαός έχουμε την εμπειρία ίσως μιας από τις, μαζί με τους Αρμένιους, από τις πρώτες τεράστιες καταστροφές που έφεραν στους πληθυσμούς και στους τόπους εγκατάστασης, οι αλλαγές που έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα και συνεχίστηκαν μέσα στον 20ο αιώνα και όπως βλέπουμε συνεχίζονται και τον 21ο. Σωστό. Κοιτάξτε, επειδή είναι μια ιστορία που ξεκινά από τον εφιάλτη χιλιάδων ψυχών που δεν σμπρώχνονται στην προκυμαία, ποδοπατιούνται. Και οι καταγραφές υπάρχουν και το πώς βγήκαν πάνω και σε καράβια των συμμαχικών στόλων. Δεν πολύ βγήκαν, προσπαθούσαν να αυτό εννοώ. Τι αναλογίες έχει με τις εποχές μας και με αυτά που βιώνουμε και σήμερα. Ακριβώς. Το ίδιο πρόξιμο των ανθρώπων να προβούν σε διάφορες, ας πούμε, πράξεις λαών ολόκληρων, ότι ναι, ξεκινήστε μαζί μας και θα προχωρήσουμε, και μετά τους τραβάς το χαλί και τους αφήνεις έκθετους. Αυτό είναι η μία όψη του δράματος και προφανώς πολύ σωστά είπατε ότι και ιστορικά και πολιτιστικά και γεωπολιτικά, θα πω εγώ, δεν έχει αποτιμηθεί 100 χρόνια μετά το πόσο αλλάζει για τη φέρουσα εικόνα του ελληνισμού η κατάσταση από το 1922 και εδώ, σε όλο αυτό που είναι θάλασσα και είναι και έδαφος. Όμως αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ο πληθυσμός αυτός περνά στην Ελλάδα, την κυρίως Ελλάδα. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει το δεύτερο, υπάρχουν τα δράματα, υπάρχουν τα προσωπικά, τα οικογενειακά, τα κοινωνικά και η ενσωμάτωση, η οποία δεν υπήρξε ανέφελος, πρέπει να πω. Όχι, καθόλου. Ίσως η ενσωμάτωση έγινε μέσα στη δεκαετία του 40, μέσα σε όλη αυτή τη δίνη. Ουσιαστικά μέσα σε αυτή τη δίνη τη δεκαετία του 40 εξαφανίζεται το πρόβλημα των προσφύγων. Mm. Όσο και αν φαίνεται αυτό τραγικό, έτσι είναι τα πράγματα.
οι αγώνες που έγιναν μέσα στη δεκαετία του 40, το αλβανικό, μετά η αντίσταση και μετά ό,τι συνέβη με τον εμφύλιο, ουσιαστικά έσβησαν, λες, στη δεκαετία του 50 δεν υπάρχει προσφυγικό πρόβλημα, με την έννοια που υπήρχε στη δεκαετία του 20 και του 30, που ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα να γίνουν αποδεκτοί αυτοί οι Έλληνες που ήρθαν και δεν ήρθαν απλώς. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό στοιχείο το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Αν δει κανένας τα φορολογικά έσοδα μέχρι το 1922 και πάει στα τέλη της δεκαετίας του 20, έχουν υπερτετραπλασιαστεί. Αυτό δηλαδή 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες τετραπλασίασαν ουσιαστικά τα έσοδα, τα φορολογικά έσοδα του κράτους, διότι μετέφεραν τεχνογνωσία και στον αγροτικό τομέα και στον εμπορικό και σίγουρα μεταφέρθηκαν και κεφάλαια, γιατί δεν ήταν όλοι άνθρωποι που δεν είχαν πάρει τα μέτρα τους. Είχαν ξεκινήσει οι διώξεις των Ελλήνων, είχαν ξεκινήσει από το 1914. Δηλαδή, από το κίνημα των Νεότουρκων και μετά, έχετε δίκιο σε αυτό, σταδιακά γινόταν αυτό. Και των Βαλκανικών πολέμων. Δηλαδή, μόλις οι Νεότουρκοι έφαγαν την ήττα στους Βαλκανικούς πολέμους, το επόμενο που έκανε ήταν να δούνε πώς θα εξαντλώσουν όλους αυτούς τους πληθυσμούς που αύριο μπορεί να τους βρίσκανε μπροστά τους. Και αν δεις τις εφημερίδες της κυβερνήσεως της δεκαετίας που προηγείται της μικρασιατικής καταστροφής, δηλαδή πριν το 20, είναι γεμάτες από διατάγματα, από νόμους, από μέτρα τα οποία αφορούν πρόσφυγες που δεν είναι του 22 οι πρόσφυγες. Είναι οι πρόσφυγες του 14-20. Πείτε μου κάτι, το αμιγώς κομμάτι των ανθρώπων που, αν θέλετε, ήταν, να το πω λαϊκά, καλοβαλμένοι στον τόπο τους, δεν πήραν μέτρα ή γιατί πίστεψαν άλλα πράγματα, δεν υπονοούσαν και δεν καταλάβαιναν την κατάρρευση, δεν είχαν την πρόνοια. Πείτε το πώς θέλετε. Ο Χρυσόστομος, ο μαρτυρικός, ο πολίτης Μήνης, είχε ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση, μόλις άρχισε να φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, είχε ζητήσει να επιστρατευτεί και να κηρυχθεί αυτόνομη περιοχή, το Σαντζάκιο της Μύρνης, και να οργανώσει την άμυνά του με έναν πληθυσμό που ήταν και μικρός. Και ήταν και πολύ εύκολο, αν δεις την γεωγραφικά την περιοχή, τουλάχιστον η Χερσόνησο της Ερυθρέας είναι αδύνατο να εκπορθηθεί, αν οχυρωθεί ελάχιστα. Ναι, αν υπήρχε ένα στοιχειώδες σχέδιο, έχετε δίκιο. Αν υπήρχε, ναι, αλλά είχε απαγορευτεί ουσιαστικά η επιστράτευση. Πείτε μου λοιπόν, υπάρχουν... Δημιουργήθηκαν μερικά μικρές ομάδες, οι οποίες μάλιστα έπαιξαν μετά και ρόλο στα γεγονότα της δεκαετίας του 20. Δημιουργήθηκαν κάποια τάγματα από τις Εσμελίδες, αλλά πολύ μικρή επιστράτευση. Πολύ μικρή. Δεν ήταν επιστράτευση που θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση, γιατί το εκστρατευτικό σώμα του ελληνικού στρατού ήταν πολύ μικρό. Ήταν κατά 150.000 άνθρωποι που είχαν ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, καταρχάς να απαντήσετε σε μερικά ερωτήματα που έρχονται από ακροατές, αφού σας στέλνουν την καλημέρα τους. Όπως είπατε, λέει, και από τον τύπο της εποχής διαπιστώνεται ότι δεν τους υποδέχτηκαν ως Έλληνες. Ασφαλώς, αυτό το παγώ, δεν το είπε ο κύριος Χαρίτος. Δεν τους υποδέχτηκαν ως Έλληνες. Αυτό, για να πούμε την αλήθεια, ήταν πολιτική της κυβερνήσεως μέχρι την κατάρρευση του μετόπου και την ανάληψη της εξουσίας από την Τριανδρία. Ναι, εντάξει. Μέχρι εκείνο το σημείο βγαίνανε και διατάγματα που απαγορεύανε την μετακίνηση. Σωστό. Υπάρχουν. Το ερώτημα είναι άλλο εδώ όμως. Πριν την καταστροφή, όταν ανθούσε το εμπόριο στη Μικρά Ασία, υπήρχε μια τεράστια εξέλιξη και ανάπτυξη. Πώς τους αντιμετώπιζε το ελληνικό κράτος τους Έλληνες της άλλης πλευράς, πριν γίνουν πρόσφυγες? Έχουμε εικόνα? Κοιτάξτε, η δεκαετία που προηγείται είναι μια δεκαετία Βενιζέλου. Παρά το ότι διαταραχή 15-17, που είναι από την δεύτερη παρέτηση που γίνεται μέσα στο 2015 μέχρι την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, τα υπόλοιπα χρόνια, τα πριν και τα μετά, είναι περίοδος Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος έβλεπε όλη αυτή την προοπτική που υπήρχε, γι' αυτό και υπέγραψε τη συνθήκη των Σευρών, την επιδίωξε και την υπέγραψε, ούτως ώστε η καταραίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία
κάτι από αυτή την κατάρρευση να περάσει και στους Έλληνες. Στην πραγματικότητα πέρασε με τη συνθήκη του ευρώ περνάει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, γιατί ίσως δεν το καταλαβαίνουμε. Θεωρούμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν η Τινησία, η Αλγερία, η Αίγυπτος, η Συρία. Όλα αυτά τα κράτη ήταν Οθωμανική, τα σημερινά κράτη, εθνικά κράτη, ήταν τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρα σε αυτή την κατάρρευση κάτι έπεφτε και στην πλευρά των Ελλήνων. Με ρωτάει άλλος φίλος εδώ. Στο site σιγά σιγά θα εμπλουτίζονται και καταγραφές με προσωπικές οικογενειακές ιστορίες ή όχι, δεν έχει τέτοιο? Αυτό είναι το επιδιωκόμενο. Μακάρι να υπάρχει διαδραστικότητα με το κοινό και μέσα από το site και μέσα από το Facebook, γιατί υπάρχει μια σελίδα αντίστοιχη, το Ζωές Κομμένες στα Δύο και το Lives of Refugees, και τα δύο ονόματα αντίστοιχουν σε σελίδες. Και περιμένουμε να δούμε σιγά σιγά με τις εκδηλώσεις την αύξηση της διαδραστικότητας με το κοινό και να αρχίσει να γίνεται μια συγκέντρωση μαρτυριών και ίσως πιθανώς σε μια επόμενη φάση, σε ένα επόμενο πρόγραμμα, όλα αυτά τα πράγματα να αρχιοθετηθούν με κάποιο τρόπο ή να προωθηθούν προς τις ομοσπονδίες των προσφύγων, που πιθανώς τρέχουν βαρύτερα προγράμματα και μπορούν να τα αφομοιώσουν καλύτερα. 11.30 λοιπόν το πρωί της Κυριακής στο χώρο εκδηλώσεων του Κέντρου Παράπλους παρουσιάζεται η δράση για τη μικρασιατική καταστροφή το 1922, τον εκπατρισμό και τους πρόσφυγες, με γενικό τίτλο «Ζωές κομμένες στα δύο». Για όσους ρωτάτε ξανά να το πω, Lives of Refugees, μία λέξη, .org, αλλά και «Ζωές κομμένες στα δύο», αν κουγκλάρετε θα το βρείτε. Αυτό μας είπε τώρα ο κύριος Χαρίτος, την Κυριακή στο Ρέθυμνο η εκδήλωση αυτή. Κύριε Χαρίτο, πριν σας αποχαιρετήσω, εδώ μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα. Καλά λέει, έχεις τον κύριο Χαρίτο. Για ρώτησε τον, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα που η Γερμανία, συνεπία του πολέμου, βλέπετε ο κόσμος, στην Ουκρανία δήλωσε το τεράστιο πρόγραμμα επανεξοπλισμού, μήπως τώρα και εμείς πρέπει να τους υπενθυμίσουμε? Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό. Κυριολεκτικά σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, προσέξτε. Η όλη ιστορία που έχει ξεκινήσει με τα 100 δις της Γερμανίας. Ετησίως, έτσι. Ναι. Είπε ότι θα ξοδέψει 100 δις τώρα σε βάθος δεκαετίας κτλ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αν ανοίξετε οποιοδήποτε σελίδα που λέει τις αμυντικές δαπάνες όλων των κρατών κτλ. Η Γαλλία ξοδεύει λιγότερα, έχει μικρότερο αμυντικό προϋπολογισμό από τη Γερμανία. Λέει κάτι αυτό? Η Γερμανία το 21 είχε αμυντικό προϋπολογισμό 53 δις ευρώ και η Γαλλία, πυρηνική δύναμη, με μεγαλύτερο στράτευμα, με αεροπλανοφόρα, με στόλο απεριόριστο, από δεν περιορίζεται ούτε ο στόλο της, ούτε η αεροπορία της, ούτε ο στρατός της από καμία συνθήκη. Ενώ η συνθήκη 4-2 που ενοποίησε τη Γερμανία, η συνθήκη του 1990, στο άρθρο 3 περιορίζει τη δύναμη, τη θέση και την σύνθεση του γερμανικού στρατού. Πώς ξοδέψανε 53 δισεκατομμύρια ευρώ για 183.000 στράτευμα, είναι ένα ερώτημα. Άρα δεν είναι η έκπληξη τα 100 δισεκατομμύρια που ανακοινώσανε. Αυτό που θα έπρεπε να μας προβληματίζει είναι με ποιο τρόπο ξοδεύουνε με ένα στράτευμα το οποίο υπόκειται ουσιαστικά σε ημιαφοπλισμό. Είναι μια αφοπλισμένη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μια χώρα απόλυτα κυρίαρχη σε θέματα αμήνης. Πώς ξοδεύει 53 δισεκατομμύρια, τι τα κάνει? Και να θυμίσω στους ακροατές ότι μεταξύ 1920 και 1933, δηλαδή δεν έχει να κάνει με το Χίτλερ, όλη η στρατιωτική ανάπτυξη της Γερμανίας γινόταν στη Σοβιετική Ένωση. Με τη συνθήκη του Ράπαλο ήταν μια... Σωστό. Η οποία δημιούργησε ευνοϊκές σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη και οι Γερμανοί είχαν πάρα πολλά εργοστάσια και εργαστήρια ανάπτυξης στην Σοβιετική Ένωση. Ίσως αυτό να εξηγείται που ξοδεύουν τα 53 δις, δηλαδή ότι με κάποιο τρόπο έχουν βρει τρόπους και μπορεί την ανάπτυξη να την κάνουν εκτός της χώρας τους. Γιατί αλλιώς δεν δικαιολογείται που τα ξοδεύουν, αφού δεν έχουν αεροπορία σοβαρή, δεν έχουν ναυτικό σοβαρό, δεν έχουν στρατό σοβαρό. Πού τα ξοδεύουν? Πολύ σημαντικό αυτό που καταθέσατε εδώ.
Και θα τα πούμε, βέβαια, δεν ήταν αυτό το θέμα συζήτηση σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωση της Κυριακής. Μου στέλνει εδώ πολύ. Η Βάσο, ακούγοντάς σας, ένιωσα την ανάγκη να σας πω μια δική μου μικρή εμπειρία με την προσφυγιά. Οι παππούδες μου ήρθαν από την πόλη, όπως και του κυρίου Χαρίτου, όπως την έλεγαν. Ήταν τόσες οι αναφορές τους και η νοσταλγία, που όταν πήγα στην πόλη ένιωσα τρομερή συγκίνηση, χωρίς να έχω ζήσει τα ίδια. Δεν ήταν εκδρομή, ήταν προσκύνημα. Καλημέρα, κύριε Χαρίτο. Καλημέρα.